Θεία Λειτουργία για να τιμήσουν τη μνήμη των τριών ιεραρχών τελέστηκε σήμερα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Μαθητές και εκπαιδευτικοί παρευρέθηκαν στη Θεία Λειτουργία για να τιμήσουν τους προστάτες της εκπαίδευσης. Σήμερα η εκπαίδευση γιορτάζει την ημέρα της παιδείας, την ημέρα των τριών ιεραρχών και εμπνέεται από τα διδάγματα των τριών μεγάλων ιεραρχών διδασκάλων της Ορθοδοξίας, έτσι ώστε να αναβαπτιστεί και να δημιουργήσει νέες προϋποθέσεις ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες εκπαίδευσης των παιδιών, στις ανάγκες παιδείας, στις ανάγκες που βάζει η σύγχρονη, πολύπλοκη και δύσκολη εποχή μας. Εύχομαι σε όλους, δασκάλους και μαθητές, καλή πρόοδο, να είναι οραματιστές για ένα καινούριο μέλλον για την πατρίδα μας, ένα μέλλον το οποίο θα αναβαπτιστεί μέσα από την παιδεία. Και σοφροσύνης. Φώτισε τα μάτια της ψυχής τους για να γνωρίζουν και να πράττουν το θέλημά σου. Ανάδειξε τους σε παιδιά του φωτός που φέρνουν καρπούς σε κάθε καλό έργο και γίνονται περισσότερο σοφοί με τη δική σου σοφία, με τη μεσολάβηση της άσκητης και πάναγνης Αγίας σου Μητέρας, των Αγίων Δοξασμένων Αποστόλων που αξίζει να επενούνται, των Αγίων Δοξασμένων Ιεραρχών και Δασκάλων της Οικουμένης, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου και όλων των Αγίων σου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει σήμερα τους τρεις μεγάλους ιεράρχες. Η ελληνική παιδεία τιμά τους τρεις οικουμενικούς δασκάλους, Βασίλειο τον Μέγα, Γρηγόριο τον Θεολόγο και Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που σύμφωνα με τον υμνογράφο τους κατάρδευσαν όλη την Οικουμένη με νάματα θεογνωσίας. Η καθιέρωση της γιορτής τους ανάγεται γύρω στα 1100 μετά Χριστόν στα χρόνια των Κομνηνών. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που διαβάζουμε στους αναξάριτους. Η αγάπη του λαού στον καθένα ξεχωριστά είχε δημιουργήσει αντιδικίες για το ποιος από τους τρεις υπήρξε ο μεγαλύτερος σε αξία. Προκειμένου η Εκκλησία να σταματήσει μια διαμάχη, καθιέρωσε τον κοινό εορτασμό τους χάρη σε ένα φωτισμένο ιεράρχη, τον επίσκοπο Ευχαριδών Ιωάννη Μαυρόπουλο. Το 1842, η Πανεπιστημιακή Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθιέρωσε για πρώτη φορά τη γιορτή των τριών ιεραρχών σε μέρη της ελληνικής παιδείας και των γραμμάτων. Έτσι, μια γιορτή θρησκευτική, μια γιορτή τιμής προς τους θεμελιωτές της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης, γίνεται στην Εκκλησία και στην Ελλάδα μια γιορτή παιδείας, ένας εορτασμός της γνώσης και της καλλιέργειας. Ο συνεορτασμός αυτός για μας τους Έλληνες έχει ξεχωριστή σημασία, γιατί στο έργο των τριών μεγάλων πατέρων συνυπάρχουν αρμονικά ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός. Είναι αυτοί που συνέδεσαν τα ελληνικά γράμματα με τα ιερά γράμματα και έδωσαν στην ανθρωποκεντρική παιδεία μας προσανατολισμό και χαρακτήρα χριστοκεντρικών. Στη σύζευξη Ελληνισμού και Χριστιανισμού, οι Άγιοι Πατέρες δίνουν την προτεραιότητα στην Ορθοδοξία με όλο το λειτουργικό περιεχόμενό της, ώστε να αποφεύγεται η αίρεση.